Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Κεντρίσματα. Καλεσμένος αυτής της εκπομπής απόψη είναι ένας φιλοξενούμενος εδώ στην πόλη της Σπάρτης και στη Λακωνία, ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης, ο οποίος είναι εκδότης, συγγραφέας και αρθρογράφος στην εφημερίδα Δημοκρατία. Καλώς ήρθατε, κύριε Καλεντερίδη, στη Σπάρτη και στη Λακωνία. Θα πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ότι ο κύριος Καλεντερίδης βρίσκεται στην πόλη της Σπάρτης για μια εκδήλωση η οποία διοργανώνεται απόψε στο ξενοδοχείο Σπάρτα Ιν με θέμα «Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στο Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο Κουρδιστάν, ο ρόλος της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Κύπρου». Όπως είπαμε, ο κύριος Καλεντερίδης θα μιλήσει σε αυτή την εκδήλωση, ενώ αυτή την εκδήλωση θα συντονίσει ο συγγραφέας και δημοσιογράφος ο κύριος Γιώργος Δημακόγιαννης, και χαιρετισμό θα απευθύνει ο κύριος Λουκάκος, ο οποίος είναι πρόεδρος του Πατριωτικού Συνδέσμου Λακωνίας. Κύριε Καλεντερίδη, το θέμα το οποίο θα αναπτύξετε απόψε εδώ στην πόλη της Σπάρτης έχει μια ιδιαίτερη σημασία και για μας τους Έλληνες, γιατί όπως θα τονίσετε θα αναφερθείτε στις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Πιστεύετε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, τα επόμενα χρόνια, πραγματικά θα έχουμε σοβαρές εξελίξεις σε αυτή την ευρύτερη περιοχή, και πού εστιάζεται αυτές τις εξελίξεις, σε ποια γεγονότα δηλαδή? Ήδη πιστεύω ότι έχουμε σοβαρές εξελίξεις, απλά επειδή ας με επιτραπεί να πω ότι στην Ελλάδα πολίτες, πολιτικοί αλλά και πολιτικοί αναλυτές έχουμε μια σχετική γεωπολιτική μοιοπία, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το μέγεθος των εξελίξεων που ήδη βρίσκονται, των γεγονότων που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως επίσης δεν μπορούμε να αντιληφθούμε και εκτός από το μέγεθός τους και τις επιπτώσεις που θα έχουν στον Ελληνισμό, στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Τι εννοώ? Το 1974 είχαμε την εισβολή στην Κύπρο. Η εισβολή στην Κύπρο δεν έγινε τυχαία. Μπορεί να έγινε ως αποτέλεσμα ενός γεωπολιτικού διαγωνισμού που υπήρχε για το οποίο θα ελέγξει τότε την Ανατολική Μεσόγειο, όμως αυτό εντασσόταν σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό, στρατηγικό σχεδιασμό, μακρόπνοο στρατηγικό σχεδιασμό που σχετίζεται ακριβώς με τα γεγονότα που συμβαίνουν στις μέρες μας. Τελευταία από αυτά τα γεγονότα ήταν η έκκληση του Αμπντουλάχ Τζαλάν για ειρήνευση και για απόσυρση των στρατευμάτων από την περιοχή του τουρκικού Κουρδιστάν, όπως και η συγγνώμη, η ταπεινωτική συγγνώμη που ζήτησε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου από τον Ερντογάν, από τον πρωθυπουργό της Τουρκίας, τον Ταϊπ Ερντογάν, και προσέξτε, τη ζήτησε τη συγγνώμη, την ταπεινωτική συγγνώμη, μόλις λίγες εβδομάδες από τότε που ο Ταϊπ Ερντογάν στη Βιέννη χαρακτήρισε το σιωνισμό ταυτόσιμο με τον ναζισμό και με τον ρατσισμό και ζήτησε τη διεθνή του καταδίκη. Αυτά τα δύο γεγονότα είναι, κατά την άποψή μου, πολύ σημαντικές εξελίξεις, γεωπολιτικές εξελίξεις που σχετίζονται με αυτά που θα ακολουθήσουν ή ήδη είναι σε εξέλιξη και στην περιοχή μας, και εννοώ και στην Ελλάδα, εδώ και 3 χρόνια και αναφέρομαι στην οικονομική κρίση, αλλά και στην Κύπρο, αυτό που βρίσκεται σε εξέλιξη κυρίως την τελευταία εβδομάδα. Άρα λοιπόν, με αυτά που μας είπατε, με αυτή την μικρή εισαγωγή που κάνατε, θέλετε να μας πείτε ότι αυτός ο σχεδιασμός, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, είναι μακρόπνος και έχει ξεκινήσει από το 1974. Για να είμαι πιο... Με την εισβολή στην Κύπρο. Για να είμαι πιο ακριβής, τα πετρελαϊκά στο επίκεντρο του γεωπολιτικού αυτού σχεδιασμού, αυτού του γεωπολιτικού σχεδιασμού, βρίσκονται τα αποθέματα, τα χρυσοφόρα αποθέματα πετρελαίου του Κερκού και της Μοσούλης. Αυτά εντοπίστηκαν από τα τέλη της 2 τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Ένας από αυτούς τα εντόπισαν πρώτα οι Μεγάλη Βρετανία, στη συνέχεια οι Γερμανοί και τελευταίοι οι Οθωμανοί που τα κατήχαν. Τότε έγινε ο πρώτος γεωπολιτικός διαγωνισμός στην περιοχή. Οι Γερμανοί συνήψαν στρατηγική συμμαχία με τον Αβδούλ Χαμίτ το 1880,
έγινε τότε ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο, το σχέδιο του σιδηροδρομικής γραμμής Βερολίνο Κωνσταντινούπολη Βαγδάτη. Και μάλιστα τότε η Γερμανία είχε ζητήσει να της ανήκει, να ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα σε 10 χιλιόμετρα εκατέρωθεν, δηλαδή 10 αριστερά και 10 δεξιά, αυτής της σιδηροδρομικής γραμμής μέσα στα όρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Βέβαια δεν προχώρησε αυτό το σχέδιο. Το σχέδιο προχώρησε αλλά δεν ολοκληρώθηκε. Θα έλεγα δε ότι ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, εντάξει, έγινε και για άλλους λόγους, αλλά ένας από τους στόχους της Γερμανίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν ο έλεγχος των κοιτασμάτων στον Μπακού, βορειότερα στον Κάφκασο, και ο έλεγχος των κοιτασμάτων στο Κερκούκ. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι εξελίξεις οι οποίες έχουν δρομολογηθεί και θα τις δούμε όπως λέτε το επόμενο χρονικό διάστημα, έχουν ως κύριο σημείο αναφοράς τον ορυκτό πλούτο της ευρύτερης περιοχής. Τα πετρέλαια του Κερκούκ και της Μοσούλης είναι το ζητούμενο. Είναι αποδεδειγμένο ότι σε αυτή την περιοχή, στο Κερκούκ και στη Μοσούλη, υπάρχουν πάρα πολλά πετρέλαια. Αυτά είναι διαπιστωμένα. Είναι διαπιστωμένα αυτά. Ήδη στην κατάταξη των χωρών, των χωρών με τα αποθέματα πετρελαίου, η αυτόνομη διοίκηση του Κουρδιστάν που έχει δημιουργηθεί στο Βόρειο Ιράκ κατατάσσεται στην έκτη σειρά. Μάλιστα. Μιλούμε για τα διαπιστωμένα. Δεν έχει ερευνηθεί όλη η περιοχή του Βορείου Ιράκ ή του Κουρδιστάν. Πότε θα μπορούμε να πούμε ότι η αντίστροφη μέτρηση, αν και έγιναν απόπειρες όπως είπαμε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ναι, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έγιναν απόπειρες να ελεγχθεί η περιοχή, μπορούμε να πούμε ότι η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε το 1991. Τι έγινε τότε? Το 1991 ήταν η πρώτη μεγάλη επιχείρηση που επιπεράθηκε να κάνει η Ουάσιγκτον μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Τότε οι πρέσβεις των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βαγδάτη ενθάρρυνε τον Σαντάμ Χουσέιν να εισβάλλει στο Κουβέιτ. Με ποιο ιδεολογικό? Ότι το Κουβέιτ πραγματοποιεί πλάγιες γεωτρήσεις κοντά στα σύνορα με το Ιράκ και κλέβει το πετρέλαιο του Ιράκ. Αυτό εν μέρει ήταν σωστό, γιατί σε περιοχές που γειτνιάζουν με μια ξένη χώρα, όταν γίνεται εκμετάλλευση και ακόμα και όταν δεν είναι πλάγιες οι γεωτρήσεις, εκ των πραγμάτων όταν γίνεται εξόρυξη μπορεί να κάνεις εξόρυξη και από κοιτάζοντα που βρίσκονται στη γειτονική χώρα. Γι' αυτό εκεί υπάρχει το ζήτημα της συνεκμετάλλευσης. Όντως λοιπόν τότε το 1991 ο Σαντάμ Χουσέιν εισέβαλε στο Κουβέιτ, κατέλαβε την πόλη του Κουβέιτ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βρήκαν την ευκαιρία που ζητούσαν, συγκάλεσαν το Γενική Συνέλευση των ΟΗΕ. Είχαμε απόφαση και της Γενικής Συνέλευσης αλλά και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Έγινε τότε επέμβαση, στρατιωτική επέμβαση της διεθνούς κοινότητας για να αποθήσει, να βγάλει τις δυνάμεις του Σαντάμ Χουσέιν από το Κουβέιτ, και μάλιστα προχώρησαν οι συμμαχικές δυνάμεις μέχρι λίγες δεκάδες χιλιόμετρα έξω από τη Βαγδάτη. Όμως τότε στην ουσία έβαλε για πρώτη φορά, θα τα πούμε αυτά στην ομιλία, ναι, τις λεπτομέρειες, για πρώτη φορά γεωπολιτικά πόδι στην περιοχή της Αραβικής Χερσονήσου, του Κόλπου και της Μέσης Ανατολής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τότε για πρώτη φορά έβαλαν γεωπολιτικά πόδι, δηλαδή δημιούργησαν βάσεις και είχαν στρατιωτική παρουσία που συνεχίζεται μέχρι σήμερα με αφορμή την εισβολή στο Κουβέιτ. Τότε όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες δικαιολογούσαν αυτή την εισβολή στο Ιράκ με το επιχείρημα ότι ο Σαντάμ Χουσέιν εισέβαλε σε μια ξένη χώρα. Εισέβαλε σε μια ξένη χώρα. Μετά είναι τα επόμενα. Και μετά ακούγαμε μέχρι και τότε. Είπα ότι για πρώτη φορά έβαλε γεωπολιτικά πόδι η Ουάσιγκτον στην περιοχή. Μέχρι τότε η περιοχή είχε χωριστεί σε ζώνες επιρροής από το 1916 με τη συμφωνία Sykes-Picot μεταξύ Άγγλων και Γάλλων. Ήτανε υπό την επιρροή τους και για πρώτη φορά είπαμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έβαλαν πόδι στην περιοχή το 1991. Έκτοτε υπήρχε ο σχεδιασμός για την ανατροπή του Σαντάμ Χουσέιν και με στόχο τον έλεγχο ολόκληρο του Ιράκ και στη συνέχεια να δούμε και τις επόμενες φάσεις που τις είδαμε να εξελίσσονται. Η ανατροπή του Σαντάμ Χουσέιν λοιπόν κατέστη δυνατή μόλις το 2003. Όμως και τότε μπορούμε να πούμε ότι απελευθερώθηκαν και τα έθνη που κατοικούσαν στο Ιράκ, τους αναφέρομαι τη σειρά Σιΐτες,
Κούρδοι και στη συνέχεια Σουνίτες, όμως δημιουργήθηκαν στην ουσία τρία αυτόνομα κράτη. Μάλιστα. Ένα από αυτά είναι η περιοχή του, η αυτόνομη διοίκηση στο Κουρδιστάν, η οποία και στις οποίες στην επικράτεια βρίσκονται και τα χρυσοφόρα αποθέματα. Μάλιστα. Η βάση λοιπόν του σχεδιασμού είναι το Κερκούκ και η Μοσούλη, και το επόμενο βήμα είναι να δημιουργηθεί ένας ασφαλής διάδρομος μέσω του οποίου με αγωγούς αυτά τα αποθέματα, κυρίως πετρελαίου και φυσικού αερίου, θα φτάσουν στη θάλασσα της Ανατολικής Μεσογείου, και αναφέρομαι στον κόλπο των Αδάνων, στην Αλεξανδρέτα και τη Λατάκια, δηλαδή στη Συριακή Επικράτεια, και από εκεί, όμως για να γίνει αυτό, θα πρέπει να δημιουργηθούν μέσα από κατάλληλες διαδικασίες και ενέργειες να δημιουργηθεί και ένα ασφαλές περιβάλλον. Μάλιστα. Αυτό το ασφαλές περιβάλλον θα δημιουργηθεί με τη δημιουργία άλλων δύο αυτόνομων κρατών, κουρδικών κρατών, τα οποία ακριβώς επειδή θα είναι αυτόνομα και αδύναμα, θα έχουν ανάγκη από τον γεωπολιτικό παράγοντα που θα ελέγχει την περιοχή, άρα θα είναι και υπάκουα. Αυτά τα δύο κουρδικά κράτη ποια θα είναι? Το ένα ήδη έχει δημιουργηθεί με τις εξελίξεις στη Συρία, είναι το κράτος, το αυτόνομο κράτος του Δυτικού Κουρδιστάν, και το τρίτο είναι το ημιαυτόνομο, θα έλεγα, κουρδικό κράτος στην Τουρκία, που ήδη έχει αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά τα τελευταία χρόνια, και μπορούμε να πούμε ότι μια σοβαρή εξέλιξη για την πραγμάτωσή του είναι και η προχθεσινή έκκληση του Αμπντουλάχ Ζαλάν για κατάπαυση του πυρός. Μια έκκληση όμως που διαβάστηκε και έγινε στο Διαρμπακίρ ενώπιον ενός εκατομμυρίου Κούρδων, οι οποίοι αν και είχαν δεκάδες χιλιάδες κουρδικές σημαίες, δεν είχαν σηκώσει ούτε μία τουρκική σημαία. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Ότι de facto, μάλιστα σήμερα διάβαζα έναν Τούρκο αρθρογράφο, ότι στην ουσία παραχωρήσαμε τον Διαρμπακίρ, έστω και για μια μέρα, το παραχωρήσαμε στους Κούρδους. Δεν υπήρχε πουθενά το τουρκικό κράτος, δεν υπήρχε πουθενά η Τουρκία. Πιστεύετε ότι η Τουρκία θα αφήσει να δημιουργηθεί αυτό το κουρδικό κράτος εντός των τουρκικών συνόρων? Θα έλεγα το εξής, γιατί πραγματικά είναι και ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα, έχει όμως πολλές ενδιαφέρουσες πτυχές. Είπαμε ότι το 1991 έγινε η πρώτη απόπειρα εναντίον του Σαντάμ Χουσέιν. Τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έπεισαν τον Τουρκού Τοζάλ, τότε πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας, να εισβάλλει η Τουρκία από βορρά και οι υπόλοιπες δυνάμεις της διεθνούς κοινότητας από νότο, να κάνουν σάντουιτς και να τελειώνουν τότε με τον Σαντάμ Χουσέιν. Τότε λοιπόν ως αντάλλαγμα έδιναν, αν θέλετε, τον έλεγχο της περιοχής Κερκούκ και Μοσούλης, αν θέλετε, την ψηλή κυριότητα, ναι, την έδιναν στην Τουρκία. Όμως τότε ο στρατός και το Υπουργείο Εξωτερικών αντιστάθηκαν, αντέδρασαν. Γιατί? Διότι ήξεραν, κάτι που ισχύει μέχρι σήμερα, ότι μια τέτοια κίνηση θα αναδείξει το κουρδικό ζήτημα διεθνώς, και στη συνέχεια, αν αναδειχθεί το κουρδικό ζήτημα στο έδαφος του Ιράκ, το επόμενο πράγμα, όπως είναι φυσικό να γίνει, είναι να αναδειχθεί και στο έδαφος της Τουρκίας. Κάτι που η Τουρκία, που μπορεί να έχει στην αρχή κάποια πρόσκαιρα κέρδη, και εννοώ σε οικονομικό κυρίως επίπεδο ή και σε επίπεδο στήριξης από τις ΗΠΑ, όμως μέσω μακροπρόθεσμα αυτό θα οδηγούσε στην ανάδειξη και του δικού της Κουρδικού και στο τέλος στη δημιουργία του Μεγάλου Κουρδιστάν. Μάλιστα. Τότε λοιπόν είχαμε την παρέτηση και του αρχηγού ΓΕΘΑ για πρώτη φορά στην ιστορία της Τουρκίας, του Νετζίπ Τορουντάι, του στρατηγού, και του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας. Και μετά από αυτές τις παρετήσεις, ο Τουρκού Τοζάλ δεν είχε τη δύναμη φυσικά να επιβάλλει τη θέλησή του, και επικράτησε στην Τουρκία αυτή η άποψη ότι η Τουρκία δεν θα πρέπει να εμπλακεί στο Βόρειο Ιράκ, διότι αντί για πολλαπλασιασμό στο τέλος θα της βγει διαίρεση. Μάλιστα αυτό ήταν και μια έκφραση που υπόθηκε από τους Τούρκους εκείνη την περίοδο. Μάλιστα. Όμως με ρωτήσατε και ίσως μακρηγόρησε για να φτάσω στην απάντηση, εάν η Τουρκία το δεχθεί. Τότε λοιπόν από το 1991 οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προσπαθούσαν να πείσουν το τουρκικό κατεστημένο να συμφωνήσει σε αυτόν τον σχεδιασμό για να ακολουθήσουμε στη δεύτερη φάση της ανατροπής του Σαντάμ Χουσέιν. Και επειδή δεν έβρισκαν συνομιλητές, δημιούργησαν. Ποιοι ήταν αυτοί? Ήταν ο Ταΐπ Ερντογάν και οι σύντροφοί του στο Ισλαμικό Κόμμα του Ερμπακάν.
Ανετράπη ο Ερμπακάν με πρωτοβουλία των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Μάλιστα, ο τότε αρχηγός ΓΕΘΑ, ο Καρανταή, που σήμερα είναι ανάμεσα σε αυτούς, δεν είναι στη φυλακή, είναι ανάμεσα σε αυτούς που πηγαίνουν έρχονται στον εισαγγελέα, επισκέφθηκε το Ισραήλ και μετά από 4 μέρες έγινε το μεταμοντέρνο πραξικόπημα που οδήγησε στην ανατροπή του Ερμπακάν. Εν πάση περιπτώσει, επειδή αυτή την σχέση του Ερντογάν, δήμαρχος τότε της Κωνσταντινούπολης, με τις ΗΠΑ και με τον Εβραϊκό Παράγοντα, την είχαν εντοπίσει ο στρατός, γι' αυτό τον έβαναν στη φυλακή ως δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή είναι γεγονός ότι έχει και κάποιες ικανότητες ο Ερντογάν, στηρίχθηκε και από τη ΣΥΠΑ και από τον Εβραϊκό Παράγοντα, σταδιακά μπόρεσε, δημιουργήθηκε το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, κάθισε στην καρέκλα του Πρωθυπουργού με αυτήν την υποστήριξη και πλέον κάθισε με μία προϋπόθεση, ότι αποδέχεται αυτήν την πολιτική. Μάλιστα. Άρα το ερώτημά σας, απάντηση στο ερώτημά σας, εάν η Τουρκία δεχθεί ή όχι, προϋπόθεση για να καθίσει στην καρέκλα του Πρωθυπουργού Ερντογάν ήταν η αποδοχή αυτής της πολιτικής που, επαναλαμβάνω, φαινομενικά ή αν θέλετε βραχυπρόθεσμα δείχνει ότι έχουμε μία γεωπολιτική αναβάθμιση αλλά και ενίσχυση της Τουρκίας. Μέσω μακροπρόθεσμα όμως η κατάσταση αυτή, η πολιτική αυτή, η αποδοχή αυτής της πολιτικής οδηγεί στη δημιουργία ενός τρίτου αυτόνομου κράτους, το τουρκικό έδαφος, και μεθαύριο, αύριο, στη δημιουργία ενός τρίτου κράτους του έδαφος της Τουρκίας, μεθαύριο στη δημιουργία του Μεγάλου Κουρδιστάν με έξοδο στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι που είναι ένα ζήτημα άμεσου ελληνικού ενδιαφέροντος. Μάλιστα. Σχετικά με το ρόλο του Ερντογάν στην Τουρκία και για τις ηγετικές ικανότητες, θα σας κάνω πιο κάτω ένα ερώτημα. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας πούμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, εκδότη και συγγραφέα και δημοσιογράφος στην εφημερίδα Δημοκρατία, και θα πρέπει να τονίσουμε εδώ, το παραλείψαμε στην αρχή να το πούμε, ότι είναι και μάλλον είναι επικεφαλής των εκδόσεων In Von Gnomon. Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Καλεντερίδη, εντάξει, αυτά που μας είπατε για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, για το ρόλο της Τουρκίας, για τη δημιουργία ανεξάρτητων κρατών. Αυτόνομο στην αρχή. Η Ελλάδα από εδώ και πέρα, τι ρόλο μπορεί να διαδραματίσει σε αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις? Λοιπόν, μπορεί η Ελλάδα να παίξει κάποιον ρόλο από τη στιγμή που βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και είναι υπό τον έλεγχο των δανειστών? Θα σας πω, κατά την άποψή μου, η οικονομική κρίση με τον τρόπο που εμφανίστηκε στην Ελλάδα και κυρίως με τον τρόπο που γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση, αλλά και η κρίση που εμφανίστηκε στην Τουρκία, που θα αντιμετωπιστεί με πανομοιότυπο τρόπο με αυτόν της Ελλάδας, σχετίζεται με τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, με αυτό το στρατηγικό σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία 30 χρόνια και παραπάνω. Λέτε ότι κάποιοι οδήγησαν στην Ελλάδα να βρεθεί σε αυτή την δεινή οικονομική κατάσταση και να έρθουν οι δανειστές και ο διεθνής παράγοντας να βάλουν κάποιους όρους? Θέλω να πω το εξής. Δεν είναι συνωμοσιολογική η προσέγγιση αυτή που προσπαθώ να κάνω. Δεν είναι έτσι. Παράλληλα με αυτό το στρατηγικό σχεδιασμό, βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλοι στρατηγικοί σχεδιασμοί παγκοσμίως. Μιλώ για την επικράτηση του υπερεθνικού κεφαλαίου, των μεγάλων εταιριών, και αυτοί οι σχεδιασμοί είναι αλληλοεξαρτώμενοι. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, εάν για αυτά τα συμφέροντα και για τα συμφέροντα, τα συμφέροντα τα ευρύτερα, η Ελλάδα έπρεπε να έχει οικονομική σταθερότητα, τότε πιστεύω ότι η κρίση δεν θα εμφανιζόταν με τον τρόπο που εμφανίστηκε και δεν θα είχαν επιβληθεί στη χώρα μας αυτά τα μέτρα. Μάλιστα. Δηλαδή, ναι. Ναι,
αντικειμενικές συνθήκες για την εμφάνιση της κρίσης υπάρχουν, όμως στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αλλά και ο τρόπος που επιλέχθηκε για να αντιμετωπιστεί η κρίση μέσα από την πολιτική, με την αποδυνάμωση της Ελλάδας σε πολιτικό και διεθνοπολιτικό επίπεδο, σχετίζεται με αυτά που θα ακολουθήσουν στην περιοχή μας, στη συνέχεια του διαδρόμου που είπα στην αρχή της εισήγησής μου. Και φυσικά αυτό σχετίζεται και κατά τον ίδιο τρόπο και για τον ίδιο λόγο, και αυτό σχετίζεται με αυτά που συμβαίνουν στην Κύπρο. Άρα η Ελλάδα, από ό,τι μας είπατε τώρα, μπορεί να διαδραματίσει κάποιο ρόλο τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με τις γεωπολιτικές εξελίξεις που θα έχουμε στην ευρύτερη περιοχή. Ποιος μπορεί να είναι αυτός ο ρόλος? Να σας πω. Καταρχάς, θέλω να απαντήσω δια της τεθλασμένης, αν μου επιτρέπετε. Εμείς οι Έλληνες είμαστε ένας λαός που μέσα από τις διαδικασίες του οικογενειακού περιβάλλοντος, του στενού και του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος, αλλά και της παιδείας, της εθνικής παιδείας, όσο είναι εθνική παιδεία πλέον στην Ελλάδα, μέσα από αυτές τις διαδικασίες, αλλά και από τα πρότυπα που υπάρχουν και τους ιστορικούς μύθους, αν θέλετε, που επικρατούν στην ελληνική κοινωνία, διαμορφώνει και συγκροτεί μία αρκετά ισχυρή εθνική και πατριωτική συνείδηση. Και επειδή και για επαγγελματικούς λόγους του παρελθόν μελέτησα τον τρόπο με τον οποίο συγκροτεί την εθνική συνείδηση στην Ελλάδα και στις γειτονικές χώρες τουλάχιστον και αλλού, νομίζω ότι σε αυτόν τον τομέα η Ελλάδα είναι πρωτοπόρα. Δηλαδή ο Έλληνας, ανεξαρτήτως ιδεολογίας, αυτά είναι άλλα ζητήματα, έχει πατριωτική συνείδηση. Όμως τι είναι αυτό που του λείπει? Αυτό που του λείπει είναι η γεωπολιτική συνείδηση, ή μάλλον η συνείδηση του γεωπολιτικού χώρου που καλύπτει ο ελληνισμός, και εννοώ την Ελλάδα και την Κύπρο, και τι σημαίνει αυτό, τι συμφέροντα συγκρούονται κάθε φορά ή αναλόγως με τη συγκυρία σε αυτή την περιοχή, και πώς θα πρέπει η Ελλάδα, ο Έλληνας πολίτης, αλλά και οι Έλληνες πολιτικοί, ελληνική, η Ελλάδα, να... Τι θέση πρέπει να πάρει αναλόγως για να μη, αν, όχι για να κερδίσει, για να μην βγει χαμένη από αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή μας. Σε αυτόν τον τομέα λοιπόν. Υστερούμε σε αυτόν τον τομέα. Όχι μόνο υστερούμε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν σε αυτό το σημείο, αν η σημερινή πολιτική ηγεσία έχει αντιληφθεί αυτές τις επικείμενες, όπως μας λέτε, γεωπολιτικές εξελίξεις. Όχι, το λέω ξεκάθαρα όχι. Δεν έχει αντιληφθεί. Και δεν έχει κάνει κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις. Εδώ είναι περισσότερο σύνθετο το ζήτημα. Αυτή η Ελλάδα λοιπόν είναι ένα χέρι στην Μεσόγειο, που μπαίνει μέσα στη Μεσόγειο, και ακριβώς επειδή είναι σαν χέρι μέσα σε αυτή τη θάλασσα, θα έλεγα ότι την ελέγχει και η υπηρωτική Ελλάδα, το χέρι, ναι. Μάλλον η Παλάμη είναι η Πελοπόννησος, αλλά και η Κρήτη και το νησιωτικό μας σύμπλεγμα. Ελέγχουμε λοιπόν, ή τέλος πάντων πρέπει να ελέγχουμε αυτή την περιοχή, που θα έλεγα ότι η γεωπολιτική της αξία είναι ασύγκριτη. Διαχρονικά τους τελευταίους αιώνες σε αυτή την περιοχή τέμνονται και πολλές φορές συγκρούονται και τα γεωπολιτικά σφαίρα των μεγάλων δυνάμεων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι μεγάλες δυνάμεις, για να εξυπηρετήσουν κάθε φορά τα συμφέροντά τους, αναζητούν στην Ελλάδα συνομιλητές, πολιτικούς βρόντες, οι οποίοι με τις θέσεις τους ή μέσα από τη διαχείριση της εξουσίας ή αν θέλετε μέσα από την αντιπολίτευση θα εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Έχουν βρει σε αυτό το χρονικό διάστημα συνομιλητές ο μεγάλος παράγοντας. Ο διεθνής παράγοντας. Όχι μόνο, δεν είναι ένας. Άμα ήταν ένας, ίσως να ήταν και ευτυχία. Η δυστυχία της Ελλάδας είναι ότι τα συμφέροντα είναι συγκρουόμενα. Τα γεωπολιτικά συμφέροντα είναι συγκρουόμενα, και άρα οι συνομιλητές, ή μάλλον αυτοί που αναζητούν συνομιλητές, είναι περισσότερο από έναν. Τι γίνεται όμως? Ο γεωπολιτικός παράγοντας που επικρατεί μετά το 1944, για παράδειγμα, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Μεγάλη Βρετανία ήταν αυτή που έπαιζε βασικό ρόλο. Της αναγνωρίστηκε με βάση τη Γιάλτα 90% άσκηση επιρροής στην Ελλάδα, και για λόγους που δεν σχετίζονται με την Ελλάδα, τη σκυτάλη ανέλαβαν οι ΗΠΑ και η Νατοϊκή περίοδος. Τότε λοιπόν, ακριβώς για να μην μπορέσει η Ελλάδα να κυριαρχήσει στο χώρο και να διεκδικήσει, τότε μιλάμε για μια Ελλάδα η οποία βγήκε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο
πολιτικά ισχυρή. Ήταν η χώρα η οποία καθυστέρησε την εκστρατεία των Γερμανών στη Ρωσία, και από αυτό κρίθηκε, αν θέλετε, σε μεγάλο βαθμό και η κατάληξη του πολέμου. Βέβαια, μετά η Ελλάδα, θα πρέπει να πούμε, έπεσε σε μια δίνη, στη δίνη του εμφυλίου πολέμου. Αυτή λοιπόν η Ελλάδα. Μα γι' αυτό ακριβώς έγινε ο εμφύλιος πόλεμος. Δεν ήταν λάθη ή μάλλον αυτή η Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν έκανε τότε λάθος που έμπλεξε δηλαδή σε ένα εμφύλιο πόλεμο? Έπαιξε δηλαδή σημαντικό ρόλο. Θα σας απαντήσω ακριβώς όμως πάνω σε αυτό που ρωτάτε. Η Ελλάδα, αυτή η Ελλάδα που έβγαινε ενωμένη από μια, που έβγαινε καταρχάς ισχυρή, ήταν με την πλευρά των νικητών. Είχε κάνει έναν μνημειώδη αγώνα και στην αλβανικό μέτωπο, αλλά και στα οχυρά του Ρούπελ. Είχε μια κορυφαία αντίσταση, ίσως την πιο ένδοξη από όλες τις χώρες που είχαν καταληθεί από τους Ναζί και από τους Ιταλούς και τους Βουλγάρους. Έβγαινε λοιπόν μια Ελλάδα με ένα λαό ενωμένο και με διεθνοπολιτικά με πολύ ισχυρή θέση. Αυτή η Ελλάδα στα μάτια της Μεγάλης Βρετανίας αποτελούσε μια πολύ σοβαρή απειλή. Πρώτον και κύριον θα μπορούσε να διεκδικήσει με αξιώσεις την ενσωμάτωση της Κύπρου αμέσως μετά τον πόλεμο, θα έλεγα ως επιβράδυση της τάσης αλλά και των ποταμών αίματος που έχησε, και δεύτερον, ακριβώς επειδή ο λαός ήταν ενωμένος, δεν θα ήταν εύκολα διαχειρίσιμη και μάλιστα με κεντροαριστερή κατεύθυνση αυτός ο λαός, δεν θα ήταν εύκολα διαχειρίσιμη για την χώρα, την Αγγλία και στη συνέχεια των ΗΠΑ που είχαν αναλάβει το γεωπολιτικό έλεγχο της περιοχής στη λογική 90-10, όπως έγραφε το περίφημο χαρτάκι στη Γιάλτα. Τι έγινε λοιπόν τότε? Προκλήθηκε από τις μεγάλες δυνάμεις, και εννοώ τη Μεγάλη Βρετανία και συνέχεια τις ΗΠΑ, προκλήθηκε ο εμφύλιος πόλεμος. Όπως σας είπα, ψάχνουν συνομιλητές για μέσα από τη δράση τους να εξυπηρετήσουν τους σχεδιασμούς τους, και αυτοί που ήταν από τη μια πλευρά και αυτοί που ήταν από την άλλη πλευρά κατά βάση συντονίζονταν από έναν γεωπολιτικό παίχτη, όχι από δύο συγκρουόμενους, από έναν γεωπολιτικό παίχτη. Ο στόχος ήταν καταρχάς η Ελλάδα να αποδυναμωθεί για να μην μπορεί να ζητήσει την Κύπρο, να ενσωματώσει την Κύπρο, και στη συνέχεια μέσα από τον εμφύλιο πόλεμο και την εμφύλια σύραξη, κατά την άποψή μου είναι λάθος η λέξη εμφύλιος, ο εσωτερικός πόλεμος που προκλήθηκε στην Ελλάδα, να δημιουργηθεί ένα βαθύτατο ρήγμα στην ελληνική κοινωνία, και στη συνέχεια μετεμφυλιοπολεμικά ή την περίοδο μετά το 50, ακριβώς επειδή ο λαός θα ήταν διχασμένος, θα υπήρχε αυτό το ρήγμα, θα ήταν πιο εύκολα διαχειρίσιμη η κατάσταση για τον γεωπολιτικό παράγοντα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί το θέμα της ομιλίας που έχετε απόψε, εκτός από το ρόλο της Ελλάδας της Τουρκίας, είναι και ο ρόλος της Κύπρου. Ποιος θα είναι ο ρόλος της Κύπρου τα επόμενα χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη την δεινή οικονομική κατάσταση? Λοιπόν, μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο? Και ένα ακόμη ερώτημα συνδυαστικά με αυτό το οποίο έκανα προηγουμένως. Πραγματικά υπάρχουν πλούσια αποθέματα στην ευρύτερη περιοχή της Κύπρου? Λοιπόν, να ξεκινήσω από αυτό. Ναι, υπάρχουν αποθέματα. Είναι τόσο πλούσια τα αποθέματα ώστε μπορούν να αλλάξουν το γεωπολιτικό χάρτη της ευρύτερης περιοχής? Ναι. Είδαμε πριν από λίγες μέρες τους Ρώσους λίγο διστακτικούς πάνω σε αυτό. Να σας εξηγήσω γιατί και έγινε και αυτό. Αυτές οι εξελίξεις, για να πάρεις θέση σε αυτές τις εξελίξεις, προαπαιτούμενο είναι να έχει προηγηθεί μακροχρόνια και εμπλοκή και διεργασίες και διαδικασίες μακροχρόνιες, αλλά συμμετοχή και στο σχεδιασμό. Η Ρωσία, ιδιαίτερα μετά την εισβολή και την κατοχή της Κύπρου, σταδιακά άρχισε να αποδυναμώνεται η παρουσία της στην περιοχή. Είχε μια παρουσία στην Αίγυπτο μέσα από τη συνθήκη του Camp David, στην ουσία απομειώθηκε. Είχε μια παρουσία στη Συρία, η οποία σταδιακά βλέπουμε ότι απομειώνεται. Και φυσικά μια κατάσταση που μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, στην ουσία έμεινε μόνο η βάση αυτή, η ναυτική βάση στην Ταρσό και τίποτα άλλο. Θα έλεγα ότι η παρουσία του ρωσικού παράγοντα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, πιο σοβαρότερο ήταν το γεγονός της παρουσίας των ρωσικών κεφαλαίων, των 40-50 χιλιάδων Ρώσων που κατοικούν στην Κύπρο, οι ιδιοκτησίες που είχαν αποκτήσει στην Κύπρο. Αυτά
συνιστούν, αν και δεν είναι στρατηγικής σημασίας και φύσεως, συνιστούν όμως συμποσούμενα όλα αυτά τα οικονομικά μεγέθη έναν ισχυρό δεσμό μεταξύ της Κύπρου και της Ρωσίας. Αν θέλετε, ο τρόπος με τον οποίο οι μυστικές υπηρεσίες της Γερμανίας, αυτό έχει δημοσιευθεί και το είπαν οι Γερμανοί, ότι συνέλεξαν στοιχεία για το μαύρο χρήμα που κυκλοφορεί και ξεπλένεται στην Κύπρο, σημειωτέων ότι το μαύρο χρήμα που ξεπλένεται στο Λουξεμβούργο αλλά και στην ίδια τη Γερμανία είναι πολλαπλάσιο σε μέγεθος και σε από αυτό που ξεπλένεται στην Λένε Κύπρο. Ότι εκεί υπάρχουν κανόνες. Δεν υπάρχει κανένας κανόνας. Ως προς το ξέπλυμα του χρήματος. Δεν υπάρχει κανένας κανόνας. Ο Μπερεζόφσκι που βρέθηκε κρεμασμένος δεν ξέρουμε πώς στο σπίτι του, είχε μεταφέρει κλεμμένα μαύρα χρήματα από την Ρωσία στην Αγγλία, του είχαν προστασία μυστικές υπηρεσίες της Αγγλίας και ήταν νομιμότατα στην Αγγλία ξεπλένοντας βρώμικο χρήμα. Στη Γερμανία υπάρχουν, επαναλαμβάνω, πολλαπλάσιες ποσότητες μαύρου χρήματος Ρώσων μεγιστάνων και αν θέλετε... Δεν είναι όμως τόσο διωγγωμένος, να πω ακόμα αυτή την έκφραση, στο τελευταίο χρονικό διάστημα ο τραπεζικός τομέας στη Γερμανία ή αν θέλετε και στο Λουξεμβούργο σε σχέση με την Κύπρο. Γιατί η Κύπρος είναι μια μικρή χώρα και το Λουξεμβούργο... Ό,τι έγινε στην Κύπρο δεν έγινε για το καλό της, για να... αν θέλετε να ξεφουσκώσει ο διωγγωμένος τραπεζικός τομέας και να έχει μια καλύτερη, ένα καλύτερο μέλλον η Κύπρος, έγινε, θα έλεγα ότι με ένα σβάρο επιδίωξαν να πετύχουν δύο τριγώνια. Το ένα τριγώνι ήταν να κτυπηθεί αυτή η σχέση που είχε αναπτυχθεί μέσα από τις οικονομικές δοσοληψίες της Κύπρου με τη Ρωσία, και ο δεύτερο τριγώνι είναι αυτά τα κεφάλαια που εκ των πραγμάτων θα φύγουν να κατευθυνθούν στις δικές τους τράπεζες. Και σας πληροφορώ και τους τηλεθεατές σας ότι ήδη βρίσκονται τραπεζίτες σήμερα που μιλάμε στην Κύπρο και συνδιαλέγονται με μεγαλοκαταθέτες Ρώσους και όχι μόνο στην Κύπρο για να πάρουν, να δώσουν εγγυήσεις και να πάρουν αυτά τα κεφάλαια που θα φύγουν από την Κύπρο να τα οδηγήσουν πού αλλού, στην Γερμανία. Και αν θέλετε, μάλιστα, ότι το τρίτο τριγώνι με αυτή την επιχείρηση είναι το εξής: να δημιουργηθεί μία σε όλες τις χώρες του Νότου ή τις αδύναμες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης, να δημιουργηθεί μία έλλειψη πίστης στις τράπεζες και οι καταθέτες που διαθέτουν χρήματα να έχουν στην ουσία μία μόνο χώρα που διασφαλίζει το μέλλον των καταθέσεών τους, και αυτή να είναι η Γερμανία. Μάλιστα. Πάντως, να πάμε στα αποθέματα. Να γιατί πάμε στα αποθέματα. Ρωτήστε για τα αποθέματα. Σε αυτό, ναι. Και να πάμε αμέσως να μας απαντήσετε. Πάντως, σχετικά με τη σχέση αυτή η οποία υπάρχει μεταξύ Ρωσίας και Κύπρου, δεν επιβεβαιώθηκε στην πράξη το τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί να ολοκληρώσω το ερώτημα, γιατί ακούγαμε παραδείγματος χάρη και τότε που ξέσπασε η κρίση εδώ στην Ελλάδα ότι θα έρθει ο Ρώσικος παράγοντας και θα μας βοηθήσει, γιατί δεν πήγαμε να ζητήσουμε βοήθεια από την Κύπρο, και τώρα η Κύπρη το τελευταίο χρονικό διάστημα και το προηγούμενο χρονικό διάστημα ο πρώην πρόεδρος της Κύπρου, ο Χριστόφιας, επανειλημμένως ζητούσε βοήθεια από τους Ρώσους, αλλά δεν την έδινε. Ακούστε. Σας είπα πριν από λίγο ότι όταν η εμπλοκή σε μια κρίση έχει και γεωπολιτικές διαστάσεις, τότε οι μεγάλες χώρες το αποφεύγουν όταν δεν έχει προηγηθεί ένας αντίστοιχος σχεδιασμός. Θέλετε να δηλαδή, πω εκ των προτέρων δεν υπήρχε ένας σχεδιασμός. Δεν υπάρχει από πλευράς της Ρωσίας ένας τέτοιος σχεδιασμός και δεν υπάρχει γιατί δεν υπήρχαν συνομιλητές ούτε στην Κύπρο ούτε στην Ελλάδα. Ενώ χρόνια πολλά η Ελλάδα είναι προσανατολισμένη αλλού, στην Ουάσιγκτον και στις Βρυξέλλες. Και να σας αναφέρω μόνο δύο νούμερα. Η ρωσική οικονομία κάθε χρόνο εξασφαλίζει 70 δισεκατομμύρια, δεν είμαι σε θέση να σας πω αν είναι ευρώ ή δολάρια αυτή τη στιγμή, δεν είμαι πρόχειρος, μόνο από τη Γερμανία, από το φυσικό αέριο. Και από την Τουρκία, θα κάνω ένα ερώτημα ρητορικό, ξέρετε πόσα δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο μόνο από το φυσικό αέριο? 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν μια κίνηση της Ρωσίας, για παράδειγμα στην Κύπρο, θέτει εν κινδύνο αυτές την εισρωή τόσο μεγάλων κεφαλαίων, τότε η Ρωσία δεν θα την κάνει την κίνηση. Μάλιστα. Σίγουρα είναι και τα συμφέροντα. Πήρατε μια απάντηση. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ είμαι της άποψης,
Ανέφερα πριν από λίγο ότι ο Έλληνας δεν έχει γεωπολιτική συνείδηση. Είμαι λοιπόν της άποψης. Ο Έλληνας ή καλύτερα να το βάλετε και οι πολιτικοί ηγέτες. Γενικώς ο Έλληνας. Γιατί το λέω αυτό? Ότι αν ο Έλληνας είχε γεωπολιτική συνείδηση, τότε εκ των πραγμάτων, στο βαθμό που ο κάθε πολίτης μπορεί να επηρεάσει τα πράγματα, είναι και αυτό ένα ζητούμενο, θα μπορούσε να δώσει κατεύθυνση, να δώσουν κατεύθυνση οι πολίτες στους πολιτικούς, στις κυβερνήσεις, για να παίρνει θέση αναλόγως η Ελλάδα, αναλόγως με την γεωπολιτική συγκυρία, να παίρνει τέτοιες θέσεις που εξυπηρετούν τα εθνικά μας συμφέροντα. Είμαι της άποψης λοιπόν ότι ακριβώς επειδή η χώρα μας είναι μία, είμαστε μία μικρή χώρα και ένα έθνος ανάδελφο, που δεν μπορούμε να εντάξουμε τον ελληνισμό σε μια ευρύτερη οικογένεια, όπως για παράδειγμα των σλαβικών εθνών ή των αραβικών εθνών ή των λατινογενών, των αγγλοσαξονικών. Δεν μπορούμε να εντάξουμε στην Ελλάδα, στη Δυτική Ευρώπη? Όχι. Που έχουμε πολλά κοινά. Όχι, γιατί και καταρχάς και εγώ και ο Μιλών είναι ευρωπαϊστής. Όμως ποια Ευρώπη? Την Ευρώπη των εκβιαστών, την Ευρώπη που καταστρέφει έθνη και μικρά ανυπεράσπιστα έθνη και κράτη, τα οποία ακριβώς επέλεξαν την Ευρώπη για να μην είναι ανυπεράσπιστα ακριβώς επειδή είναι μικρά. Μάλιστα. Όμως η Ελλάδα λοιπόν, ακριβώς επειδή έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, αυτό το χέρι που είπαμε που συγκρούνται τα γεωπολιτικά συμφέροντα, θα πρέπει να έχει οξυμένη γεωπολιτική την προσοχή της στα γεωπολιτικά, αλλά και γεωπολιτική συνείδηση, και να έχει την ευχέρεια μέσα από μακρόπνοους σχεδιασμούς να μετατοπίζεται κάθε φορά με τέτοιο τρόπο που όχι μόνο δεν θα απλύτει, ίσα ίσα θα εξυπηρετεί τα εθνικά της συμφέροντα. Μάλιστα, ναι. Τι εννοώ λοιπόν? Ότι θα πρέπει να έχουμε την πόρτα ανοιχτή σε όλες τις μεγάλες δυνάμεις και αναλόγως να την ανοιγοκλίνουμε αναλόγως με τη συγκυρία. Να μην είμαστε δεδομένοι, διότι όπως είχε πει ο Στάλιν, όταν μια μικρή χώρα κάνει στρατηγική συμμαχία αποκλειστικά με μια μεγάλη χώρα και δεν αφήνει την πόρτα ανοιχτή για τους άλλους παράγοντες, αυτό μοιάζει, λέει, με το να κοιμηθεί ένας άνθρωπος με μια αρκούδα στο ίδιο κρεβάτι. Μάλιστα. Κάποια στιγμή, λέει, η αρκούδα μπορεί να γυρίσει και να σε λιώσει. Μάλιστα. Σημαντική παρατήρηση αυτή. Να επανέλθω στο προηγούμενο ερώτημα που μου το αφήσατε αναπάντως σχετικά με τα αποθέματα στην Κύπρο. Και αν είναι αυτά σε κίνδυνο. Ναι, αν είναι μεγάλα πλούσια. Και να επεκτείνω λίγο το ερώτημα, γιατί βλέπω πέρασε και η ώρα και πρέπει να τελειώσουμε. Στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο Πέλο υπάρχουν, υπάρχουν αποθέματα. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Να πάμε λοιπόν στην Κύπρο. Είπαμε στην αρχή ότι πρέπει ο διάδρομος από το Κερκού και τη Μοσούλη θα φτάσει στα Άδανα, την Αλεξανδρέτα και τη Λατάκια. Στη συνέχεια θα επεκταθεί, συμπεριλαμβάνοντας μέσα την Κύπρο, την Κρήτη και το Αιγαίο και την Πελοπόννησο. Εκεί λοιπόν αυτό που ζητούν είναι να μην υπάρχουν ισχυρά κράτη. Τα υποκείμενα, δηλαδή τα κράτη, να είναι ανίσχυρα για να γίνεται, να μην υπάρχουν προσκόμματα. Καταρχάς να μην υπάρχει περίπτωση μια ισχυρή χώρα να κάνει μια άλλη γεωπολιτική επιλογή, αλλά και να είναι πιο συνεργάσιμη, να πω αυτή την έκφραση. Το σχέδιο Ανάν ήταν, ο στόχος του σχεδίου Ανάν ήταν αυτός. Να αποδυναμώσει το Κυπριακό κράτος, να το διαλύσει στην ουσία και τις αποφάσεις για αυτά τα ζητήματα να παίρνουν τρεις ξένοι δικαστές. Τότε με την στάση του, επειδή ήταν οξυδορκής ο ίδιος ο Τάσος Παπαδόπουλος και λόγω του ότι ως δικηγόρος είχε οξυμένη αντίληψη για αυτά που, σε διεθνοπολιτικά ζητήματα για αυτά που συμβαίνουν, φρόντισε να κάνει συμφωνίες η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία με τις γειτονικές χώρες, να διασφαλίσει τα συμφέροντά της μέσα από διεθνείς συμφωνίες και στη συνέχεια να αποτρέψει το σχέδιο Ανάν που πήγαινε να αποδυναμώσει το Κυπριακό κράτος. Αυτό που γίνεται τώρα με την κρίση είναι στην ουσία το ίδιο αποτέλεσμα έχουμε με το σχέδιο Ανάν. Είναι σαν να παίρνει εκδίκηση ο διεθνής παράγων για το όχι του σχεδίου Ανάν. Όμως παρόλα αυτά πιστεύω ότι, ξέρετε, μπορεί να πτωχεύουν οι τράπεζες, οι αγορές να αντιμετωπίζουν προβλήματα, τα κράτη δεν χάνονται και τα κράτη δεν πτωχεύουν.
Η Κύπρος θα συνεχίζει να είναι εκεί. Το ζητούμενο και η Ελλάδα θα συνεχίζει να είναι εδώ. Το ζητούμενο είναι το ηθικό του λαού, το εθνικό και το πατριωτικό φρόνημα του λαού να παραμείνει όρθιο, αλήγιστο, και πιστεύω ότι παρότι και η προσέγγιση, η φαινομένη προσέγγιση Τουρκίας-Ισραήλ θέτει ζητήματα τέτοια, ή ακόμα και ο Μεντβέντεφ έθεσε ένα τέτοιο ζήτημα, πιστεύω ότι τα δικαιώματα της Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην ΑΟΣ που έχει καθεριστεί με διεθνείς συνθήκες, εάν δεν έχουμε εξελίξεις που εγώ δεν μπορώ να προβλέψω, νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να τα πλήξει ούτε η Τουρκία ούτε κανένας άλλος παράγοντας. Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα. Έχετε καταγράψει την παράδοση του Ωτσαλάν στους Τούρκους από την κυβέρνηση Σιμίτη. Γιατί έγινε αυτή η παράδοση τότε, και αν η Ελλάδα τότε πιέστηκε από τον διεθνή παράγοντα γενικότερα ώστε να κάνει αυτή την κίνηση. Λοιπόν, τι ακριβώς συνέβη τότε? Και αν η κίνηση, παραδείγματος χάρη, να έρθει ο Ωτσαλάν εδώ στην Ελλάδα, ήταν μια κίνηση σχεδιασμένη από αυτούς που την κάνανε τότε? Ναι, προσέξτε. Αυτό που έγινε, καταρχάς, όλη η υπόθεση Ωτσαλάν είναι μία πτυχή αυτού του γεωπολιτικού παιχνιδιού που προσπάθησα να εξηγήσω στη διάρκεια της συνέντευξης. Ο Ωτσαλάν ήταν ένας απίθαρχος ηγέτης, δεν του είχαν εμπιστοσύνη και θα έπρεπε να συμμορφωθεί ή τέλος πάντων να γίνει διαχειρίσιμος, ελέγξιμος. Η όλη αυτή διαδικασία είχε αυτό σαν στόχο και σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι το πέτυχαν, γιατί όντως με την τελευταία έκκληση για εκεχηρία φαίνεται ότι πλέον εντάσσεται και το ΠΚΚ σε αυτόν τον σχεδιασμό, κατά την άποψή μου με σοβαρά κέρδη για τον κουρδικό λαό. Και εδώ είναι η αξία της διορατικότητας αλλά και της στάσης που τηρούν οι ηγέτες απέναντι σε αυτά τα γεγονότα. Τώρα, γιατί ήρθε στην Ελλάδα και γιατί τη βάλανε την Ελλάδα να τον παραδώσει? Η Ελλάδα μέσα από τη μακροχρόνια φιλία που είχε αναπτυχθεί με το κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα με διάφορους τρόπους, ναι, στην ουσία ήταν ένας από τους πολύ σημαντικούς παράγοντες στο κουρδικό ζήτημα. Και ένας από τους λόγους που έγινε αυτό δεν ήταν τόσο η βοήθεια που πρόσφεραν οι Έλληνες πολίτες ή και διάφοροι φορείς στους Κούρδους. Ήταν κυρίως η προπαγάνδα που έκανε η Τουρκία για δεκαετίες ότι η Ελλάδα είναι αυτή που βοηθάει τους Κούρδους. Mm. Αυτό μπορεί να είχε κάποια αποτελέσματα στον τουρκικό λαό, είχε όμως τα αντίθετα αποτελέσματα στον κουρδικό λαό. Και ο κουρδικός λαός ένιωθε ότι ο ελληνικός λαός είναι μετά το Θεό, για τους Κούρδους είναι οι Έλληνες. Πειθόμενοι από αυτά που έλεγαν οι τουρκικές τηλεοράσεις για δεκαετίες. Μας έφεραν λοιπόν τον Αμπντουλάχ Ωτσαλάν στην Ελλάδα για να τσαλακώσουν τη χώρα μας, να τσαλακώσουν το ηθικό κύρος της Ελλάδας και να διακόψουν αυτούς τους δεσμούς, γιατί μια Ελλάδα που διατηρούσε δεσμούς φιλίας και στρατηγικής συμμαχίας με τον κουρδικό παράγοντα ήταν μια Ελλάδα και Κύπρος που μπορούσε να έχει ισχύ στην περιοχή, μια ισχύ που θα ήταν πραγματικά που εξαρτιόταν από τη σχέση της αυτή με τον κουρδικό παράγοντα. Και τον έφερα λοιπόν στην Ελλάδα για να παροδοθεί από ελληνικά χέρια και να κοπούν οι γέφυρες μεταξύ του ελληνικού και του κουρδικού λαού. Να πληγεί η Ελλάδα με λίγα λόγια. Μάλιστα. Κύριε Καλεντερίδη, να σας ευχαριστήσουμε που είχατε την καλοσύνη να έρθετε απόψε εδώ στο στούντιο του Ελλάδα TV να μας εξηγήσετε αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Κρατάω αυτό που είπατε και το είπατε αρκετές φορές, ότι ο Έλληνας δεν έχει γεωπολιτική συνείδηση. Είναι αρκετά σημαντικό αυτό που είπατε. Να σας ευχαριστήσω και πάλι και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Σε λίγο έχετε και την ομιλία σας στο ξενοδοχείο Σπαρταή. Και εγώ σας ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε ένα λεπτό να κάνω κατάχρηση της φιλοξενίας και να πω το εξής. Τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι μια όαση μπροστά στην τραγική κατάσταση που επικρατεί στα λεγόμενα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και εννοώ στους μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς. Έχω περιοδεύοντας στην Ελλάδα και κάνοντας εκδηλώσεις στην Ελλάδα, έχω γνωρίσει και έχω διαπιστώσει ότι υπάρχουν αξιόλογα τοπικά κανάλια τα οποία κάνουν πραγματικά ένα τρομερό έργο με βάση τις ελάχιστες οικονομικές δυνατότητες που έχουν, όπως επίσης και εκπομπές και δημοσιογράφους που έχουν ένα υψηλό επίπεδο. Ειλικρινά
Εγώ θα ήθελα με η ταπεινότητά μου να συγχαρεί όλους τους συντελεστές. Πριν έρθω εδώ προσπάθησα να δω κάτι από το δικό σας το κανάλι, να έχω μια άποψη, ρώτησα κιόλας. Δεχθείτε και τα καλά μου αισθήματα και τα συγχαρητήριά μου, και πραγματικά από βάθος καρδιάς εύχομαι να συνεχίσετε να κάνετε αυτό το κοινωνικό και το εθνικό έργο που πιστεύω ότι είναι η ενημέρωση, μέρος της οποίας είναι και για τα γεωπολιτικά ζητήματα. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο τελείωσε η συνέντευξη με τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, ο οποίος είναι εκδότης των εκδόσεων Ινφογνώμων. Να τον ευχαριστήσουμε και πάλι, να ευχαριστήσουμε και εσάς που είχατε την καλοσύνη απόψε να μας παρακολουθήσετε. Καλό σας βράδυ.